Δεν είναι δυνατόν σήμερα να φορούμε 5% τα μερίσματα μια χώρα υπερχρεωμένη με μεγάλες ανισότητες. Δεν είναι δυνατόν να απαλλάσσουμε από το φόρο τη μεταβίβαση με γονικές παροχές μεγάλων περιουσιών είναι ανάγκη να ξαναδούμε το φορολογικό σύστημα και την κατανομή των φορολογικών βαρών. Αυτή η τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Τραγασάκη πυροδότησε αλλά, τη σφοδρή δηλαδή, αντίδραση τη κυβέρνηση. Με τον αλλά, κυβερνητικό εκπρόσωπο το Γιάννη Οικονόμου να τονίζει αλλά... πω αυτέ οι δηλώσει αποτελούν ένα σαφέ δείγμα του οικονομικού προγράμματο του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση που περιλαμβάνει σύμφωνα με τον ίδιο απόπειρα επαναφορά τη χώρα σε εποχέ φορολογική εξόντωση των πολιτών. Για να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για το τι περιμένει του πολίτε εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει οποιοδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση τη χώρα, α ανατρέξει κανεί στην τοποθέτηση του πρώην Αντιπροέδρου τη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, Γιάννη Δραγασάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, διόρθωτο, ίδιο και απαράλλαχτο, επιδιώκει να μα επαναφέρει στι μέρε τη φορολογική εξόντωση που οι πολίτε βίωσαν στην περίοδο τη προοδευτική διακυβέρνησή του. Σε απάντηση του προ το κυβερνητικό εκπρόσωπο, κ. Δραγασάκη διαψεύδει πω αναφέρθηκε στην πρόταση φορολογική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα. Στη χθεσινή ομιλία μου, ουδέ μία φορολογία προανήγγυλα, όπω ψευδό γράφουν τα κυβερνητικά φερέφανα, ούτε αναφέρθηκα στην πρόταση φορολογική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό την κυβέρνηση να απαντήσει αν έχει ήδη αναθέσει προκαταρτικέ μελέτε για την αύξηση τη φορολογία στου ελεύθερου επαγγελματίε και στα μεσαία στρώματα, ποιε είναι οι εισηγήσει των ελόγων μελετών και ποιε από αυτέ έχει υιοθετήσει τα επίμαχα σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Δραγασάκης και προκάλεσαν νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων μετοχών και ο φόρος μεταβίβασης γονικής περιουσίας. Ο φόρος για τα μερίσματα μετοχών μειώθηκε από το 10% στο 5% από το 2020, ενώ από το 2021 το αφορολόγητο για γονικές παροχές ανέβηκε από τις 150.000 800.000 ευρώ.